Ακούσαμε πριν το Απλά Ζωή από τον καινούργιο δίσκο του Στέρεο Mike Ανέλξη, ο οποίος είπαμε ότι είναι ο δεύτερος δίσκος της τριλογίας σου. Σωστά. Ξεκινήσαμε Εξέλιξη, Ανέλιξη, Κατάληξη. Κατάληξη. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα εγώ, όταν ξεκινάς καλλιτέχνης, μία... έξω το μυαλό σου μία τριλογία προφανώς, έτσι την έχεις από πριν, υποθέσω. Από πριν, βέβαια, ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Θεωρούσα ότι επειδή γράφεις συνέχεια, δεν σταματάς ποτέ. Η έννοια του άλμπουμ είναι πιο πολύ ότι είναι η στιγμή να το δώσεις στον κόσμο και να συνεχίσεις να γράφεις κομμάτια. Οπότε είναι κάτι σαν προσωπικό ημερολόγιο. Ναι. Και θεωρούσα ότι δεν θέλω να το κόψω. Θα το κόψω μόνο σε τόμους, να το δίνω στον κόσμο. Δηλαδή έγραψα από το Εξέλιξη μέχρι τώρα κοντά 35 με 40 κομμάτια. Και διάλεξα τα 12 που είναι concept. Που είναι το ήδη έχεις στο μυαλό σου ότι θα μπει στην κατάληξη, δηλαδή. Έχω γράψει πάρα πολλά κομμάτια, αλλά δεν θα σταματήσω να γράφω. Γιατί αυτό που γίνεται είναι για να σε εκπροσωπεί σαν εποχή. Ναι. Γράφεις. Και μετά λες, OK, ένα από αυτή την περίοδο, ένα από αυτή, ένα χαρούμενο, δεν ξέρω. Ναι. Κάπως υπάρχει μια ιστορία. Πάρα και πολύ τα ωραία. Κομμάτια είναι ενωμένα. Δηλαδή είναι μια αφήγηση. Πάρα πολύ ωραία. Στην παρέα μας μπήκε και η Έλενα Μίση, η οποία θα σε βοηθήσει στα φωνητικά. Καλησπέρα, Έλενα. Καλώς ήρθες και εσύ. Μια χαρά, αλλά καλά. Να πούμε για την Νινό Μέι, αν σας θυμίζει κάτι, αυτό το πολύ κοντό κορίτσι, το οποίο είναι εκεί πίσω, γιατί είναι πάνω σε ένα... Τι είναι αυτό? Ναι, τίποτα. Τέλος πάντων. 1,83 ύψος. Ότι εμφανίζεται, αν σας θυμίζει κάτι, μαζί με τον Λία Φραγκούρη σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία πάρτι που κάνουν τα μέταλλα. Είναι πατέντα δικιά μας. Για πες λίγο. Βασικά, εγώ παίζω μέταλ, που γενικά είναι πιο πολύ του ροκ και του σκληρού ήχου. Φαίνεται. Και παίζουμε back-to-back με τον Ηλία και ο Ηλίας παίζει τρας, δηλαδή από τα κορίτσια. Και γενικά το πάρτι έχει πάρα πολύ πλάκα. Έχουμε και γαρίφα, αλλά έχουμε πολλά έτσι. Τέλεια. Ωραία. Εγώ πέρα από αυτό κάθε Παρασκευή είμαι στο Μομπέτερ. Τέλεια, τέλεια. Και εδώ σε έχουμε μαζί με τον Μιχάλη. Ο οποίος ως κρυφομέταλλο. Κρυφομέταλλο. Αλήθεια, κρυφομέταλλο. Μα πηγαίναμε μαζί σε. Πολύ φανερό μέταλλο. Αυτά είναι. Τραγούδησα σε ένα φεστιβάλ στο River Party Iron Maiden, επειδή μου ζήτησε. Το River Party είναι τώρα τη Καστοριά. Τέλεια. Βγήκαν και φωνάζαν Maiden και τραγούδησα λίγο. Fear of the dark. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ξέρεις, οι μεταλλάδες ακούνε πιο πολύ λαϊκά από όλους. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Και έχει φανεί και στο πάρτι αυτό. Δεν κολλάνε καθόλου. Δηλαδή, ξέρεις, γίνεται headbanging και καπάκια. Τέλεια. Σκυλάδι. Λοιπόν, θα έρθουμε να σας δούμε λοιπόν και στο επόμενο πάρτι που θα γίνει 12 Μαρτίου στο Swing Bar κλασικά. Για τη συνέχεια θα απολαύσουμε δύο τελευταία τραγούδια από τον Stereo Mike μαζί με τα κορίτσια. Ποια είναι, να τα ξέρω είναι από τώρα. Είναι το όπου με πάει η μουσική. Mm-hmm. Και είναι και ένα παλιό κλασικό άλλος Μπάμπης. Θα το αφιερώσω στον Πειρά. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, εμείς ο Χεμπής με τη Μέρη Σρατσάκη τα λέμε πάλι την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι μέσα από το Monday Live. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ελένα Μίση, για πάμε. Hey, όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα θέλω να φτύσει ένα λουλούδι. Μια δύναμη αόρατη, μια βαθιά ανάγκη. Που με πηγαίνει στον πλανήτη από άκρη σ' άκρη. Γι' αυτό μου φαίνονται τα σύνορα αστεία. Ταξιδεύω σε μια πολύ διάστατη γεωγραφία. Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με ήχους. Σχεδιάζω κόσμους που δεν περιβάλλονται από τείχους. Εντεγανώντες και αβύρις συνδυασμοί. Ατελείωτες συχνότητες, μηδέν συμβιβασμοί. Hey, όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Κι από νες ανθρώπους γιατί μείνανε πίσω. Δεν με ξέρανε καλά και πρέπει να τους αφήσω. Αν με είχαν καταλάβει δεν θα ψάχναν σιγουριά. Θα κοίταγα να ανοίγουν τα δικά τους τα φτερά. Κι αν οι δρόμοι μας είχαν άλλη φορά, το ταπλά το είδα πρώτος και φυγά για το βορρά. Μετά τον νότο την ανάτολη τη δύση. Μη ζητάς άγκυρες από του όνομα τη φύση. Όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Το δικό μου καραβάνι ποτέ δεν σταματάει. Άλλες φορές μοιάζει αργό κι άλλες πετάει.
Μα πάνω απ' όλα στο ρυθμό του προχωράει. Μην το κρίνεις, θα θες μια μέρα μέχρι που θα πάει. Θα παίζουμε κιθάρες, θα τραγουδάμε. Τον ήλιο θα κοιτάμε, την παναβαράμε. Κι αν ο ήχος του ασυμβίβας του πονάει, έτσι είναι. Η ελευθερία το ζητάει, hey. Όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Hey, όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Όπου με πάει η μουσική. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Όπου με πάει η μουσική, εκεί, εκεί. Δεν είναι μόνο ένα σλόγγαν, είναι όλη μου η ζωή. Ό,τι ζητάει το τραγούδι, χωρίς την καταιγίδα δεν αφήσει ένα λουλούδι. Έλα να μισή. Θέλω, Μάικ. Είναι ο Μέι. Μια ιστορία παλιά για τον άλλο Μπάμπη. Δεν ήταν φλού. Ερωμένο στον Περέα. Στα Λάνια. Για πάμε. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Μια ιστορία θα σας πω για τον Μπάμπη. Τον Μπάμπη που δεν ήταν φλού. Ήταν παιδί. Πάσα λίμα νιού. Μα τους κανόνες ποτέ δεν έμαθε αυτού του παιχνιδιού. Δεν ήταν όπως τα άλλα τα παιδιά. Πακούγαν μέταλ, φοράγαν μάρτις και είχαν μακριά μαλλιά. Ήταν ατέριαστος πολύ για το 89. Λες και ήταν και καλά από άλλη γενιά. Ήταν ο μόνος στην παρέα που ακούγε χειρό. Ήταν ο μόνος που δεν έβρισε ποτέ Αλβανό. Ήταν ο μόνος που φόραγε καπέλο το βράδυ. Ο μόνος που αλυσίδα του είχε φωτσφάνια σημάδι. Τον ενοχλούσε που γινόντουσαν όλοι νεοναζί. Τον θύμωνε που χτύπαγαν τον πλάξη μάθητη. Προσπαθούσε να διδάξει την ισότητα. Τραγική ηρωνία, ήταν ο ίδιος μειονότητα. Για νοήματα, δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης του δεν ήταν φλού. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Μια μέρα Μπάμπης είχε φάει ιδέα πως περπάταγε στους δρόμους του Περέα. Να πάρει μέρος το 15 με λες και να διδάξει από μέσα ιδέες ριζοσπαστικές. Έτσι και έγινε ο Μπάμπης, έγινε μέλος στου λυκείου, την πολιτική ζωή πήρε μέρος. Τις ιδέες του δεν άργησε να πει φωναχτά. Τα χαρτιά του δεν κράτησε για πολύ καιρό κλειστά. Άλλοι αντέδρασαν, άλλοι σοπάσαν. Άλλοι συμφώνησαν, άλλοι τον κράξαν. Άλλοι διαφώνησαν, μα συζητήσαν. Άλλοι δεν μίλησαν, μα τον πουλήσαν. Το τρίμελες είχε συνήθεια να βάφει τα αυγά του χρυσά. Γι' αυτό και πήγε κρυφά να βρει οργάνωση στον Μπάμπη να τη στήσει. Και στο σχόλασμα αλήπητα να τον εσαπίσει. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης, ο Μπάμπης που δεν ήταν φλού. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Ένα μήνα ανάρρωση στο κρατικό. Και ούτε ιδέα από πρόσωπο φιλικό. Ακόμα και ο πατέρας του του το είχε πει. Απ' την αντίδραση καλύτερη σιωπή. Μα ο Μπάμπης είχε τελειωτικά πληγωθεί. Και στο μυαλό του είχε σχέδιο σχηματιστεί. Η εκδίκηση γι' αυτόν πια η μόνη λύση. Στα χέρια του θα έπαιρνε του τρίμελο στη δύση. Του πατέρα του το δίκανο πήρε ένα πρωί. Και στο λυκείου του πήγε σε εθνική εορτή. Το παλτό του πετάει και το όπλο τραβάει. Και για μια στιγμή διστάζει τη σκανδάλη. Δεν πατάει όμως η σύλληψη έγινε έτσι κι αλλιώς. Στη φυλακή πια ο Μπάμπης έχει γίνει παλιός. Και μετανιώνει κάθε μέρα την απόπειρα αυτή. Και αναρωτιέται αν ήταν όντως πιο καλή η σιωπή. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα. Και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο.
Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης που δεν ήταν αφού. Που δεν κατάλαβε ποτέ τους νόμους του παιχνιδιού. Δεν μιλάω για νοήματα. Δεν προσπαθώ να δώσω μηνύματα. Απλά εξιστορώ μέσα από άσματα και αφήνω εσένα στα συμπεράσματα. Δεν σου προσφέρω την αλήθεια στο πιάτο. Απλά σου λέω πως είναι ένας από κάτω. Όπως ο Μπάμπης που δεν ήταν φλού. Θυμά της άγνοιας των κανόνων του παιχνιδιού.